10 λεπτών το καθένα, με 5 λεπτό διάλειμμα μεταξύ των ημιχρόνων. Ο χρόνος επίθεσης που θα έχει η κάθε ομάδα θα διαρκεί 24 δευτερόλεπτα. Νικήτρια αναδεικνύεται η ομάδα που θα πετύχει τους περισσότερους πόντους στην κανονική διάρκεια του αγώνα. Για να σημειωθεί πόντος, η μπάλα πρέπει να περάσει μέσα από το καλάθι. Σε περίπτωση εύστοχης βολής σημειώνεται ένας πόντος. Σε περίπτωση εύστοχου σουτ εντός της γραμμής των 6 και 25 σημειώνονται 2 πόντοι. Για κάθε σουτ έξω από τη γραμμή των 6 και 25 που θα καταλήξει στο καλάθι, σημειώνονται 3 πόντοι. Αν ο αγώνας λήξει ισόπαλος, δίνεται 5 λεπτή παράταση. Έκανε τον ντεμπούτο του στους Παραολυμπιακούς Αγώνες της Ρώμης το 1960. Συμμετέχουν αθλητές και αθλήτριες με κινητικές αναπηρίες. Οι αθλητές αγωνίζονται με αναπηρικό αμαξίδιο ή όρθιοι. Παίζεται σε κλειστό γήπεδο με 2 παίκτες στο ατομικό αγώνισμα, 4 παίκτες στο διπλό και με συνδυασμό των κατηγοριών στο ομαδικό αγώνισμα. Το ποδόσφαιρο 7x7 είναι ένα από τα πιο δημοφιλή αθλήματα και στους Παραολυμπιακούς Αγώνες. Για πρώτη φορά εμφανίστηκε στους Παραολυμπιακούς Αγώνες το 1984 στη Νέα Υόρκη. Παίζεται από άντρες και γυναίκες με εγκεφαλική παράλυση, αλλά στους Παραολυμπιακούς Αγώνες συμμετέχουν μόνο άντρες. Οι κανονισμοί είναι σχεδόν ίδιοι με αυτούς του Ολυμπιακού ποδοσφαίρου, με ορισμένες μικρές τροποποιήσεις που αποσκοπούν να κάνουν το άθλημα πιο συναρπαστικό σε συνδυασμό με τις κινητικές ικανότητες των αθλητών. Δηλαδή, σε αντίθεση με το ποδόσφαιρο στους Ολυμπιακούς, το γήπεδο είναι μικρότερων διαστάσεων, όμοιο με αυτό του Ολυμπιακού χόκεϊ επιχόρτου. Το τένις αναγνωρίστηκε επίσημα ως άθλημα των Παραολυμπιακών Αγώνων το 1992 στη Βαρκελόνη. Οι αθλητές δεν ταξινομούνται σε κατηγορίες όπως σε άλλα αθλήματα. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές και αθλήτριες με σημαντική απώλεια λειτουργικότητας στο ένα ή και στα δύο κάτω άκρα. Παίζεται από 2 αθλητές στο μονό και 4 αθλητές στο διπλό. Σκοπός των παικτών είναι να περάσουν.